Η παραλία του Σαραντάρης Χερσόνησο με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα κολπάκια με λευκή άμμο αποτέλεσαν ένα από τα καλύτερα σκηνικά για τα πολύ ωραία γυρίσματα της χολιγουδιανής ταινίας Killer Hit, τα οποία ολοκληρώθηκαν. Στην παραλία του Μνηστό έγιναν τα γυρίσματα, είχε πάρα πολύ κόσμο, μεγάλο συνεργείο, μια πολύ ωραία περιοχή. Είναι από τις καλύτερες παραλίες. Ποτέ ένα καφεδάκι, πιάνε κάτι να δροσιστούν. Πολύ ευχάριστα παιδιά, πολύ ευγενέστατα. Ο εξοπλισμός, ο οποίος είναι πρωτόγνωρος για να βλέπουμε εδώ πέρα πώς ακριβώς γίνεται το γύρισμα μιας ταινίας, είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει ακόμα περισσότερο την περιοχή. Αναμφίβολα αποτελεί μια σημαντική διαφήμιση για το τόπο μας, σχολιάζουν πολίτες που αντίκρισαν το πολυπληθές συνεργείο. Ωστόσο, λίγοι κατάφεραν να δουν από μακριά τους διάσημους πρωταγωνιστές όπως ο Ρίτσαρντ Μάντεν και τη Σάιλιν Γκούντλεϊ. Φανταστικό για, για τη Χερσόνησο και γενικά. Είναι πολύ καλό. Πολλά αμάξια, πολύ για να γίνει φαίνεται η ταινία. Θέλει πολλή δουλειά. Που τα ανακαλύψαν αυτοί πάλι. Σιγά σιγά όλα φαίνονται τα όμορφα. Το Killer Hit παρακολουθεί τα δίδυμα αδέλφια που εμπλέκονται σε ένα βιερωτικό τρίγωνο με έναν detective να καλείται να ερευνήσει την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παραλία Σαραντάρη ο πρωταγωνιστής πέφτει από τον βράχο και χάνει τη ζωή του. Είναι η τρίτη διεθνής παραγωγή που τους τελευταίους μήνες έρχεται και στο Δήμο Χερσονήσου. Η επιλογή, ακόμα και του σεναρίου όπως έμαθα, που περιγράφει Κρήτη Χερσόνησο και Δήμο Χερσονήσου είναι εξαιρετικά σημαντική. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι οι ομορφιές του τόπου μας γίνονται πλέον όχι μόνο γνωστές αλλά και διεθνώς αποδεκτές. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και σε γνωστό μπαρ στη Χερσόνησο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες γυρίστηκε σκηνή έντασης μεταξύ των δύο αδελφών. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες ταινίες στην Ελλάδα γενικά, πόσο μάλλον στην Κρήτη και στη Χερσόνησο. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες παραγωγές της Hollywood που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα μετά την οικογένεια Αντετοκούμπο. Είναι πιο ακριβή. Γίνανε ένα δίμερο κάποια γυρίσματα στο μπαρ. Τους είδαμε, τους γνωρίσαμε. Μια χαρά παιδιά φαινόταν. Ο τόπος τους άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από το πρωί εδώ πέρα, 7.30-8 η ώρα μέχρι το βράδυ, τις 2 η ώρα εδώ πέρα. Απολαύσανε πάρα πολύ τις παραλίες από ό,τι είδα. Ο πρόεδρος των Ψαράδων φοράει το καπέλο με το τίτλο της ταινίας, με τον ίδιο να μας περιγράφει τις εντυπώσεις που άφησε στον κλάδο η μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή, η οποία γύρισε σκηνές και στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εγώ και 15 ψαράδες ακόμα και 15 σκάφη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μας και με τους τρεις πρωταγωνιστές και με τον Ντέτεκβι και τους δύο μεγάλους χολιγουτιανούς ηθοποιούς. Ήρθαμε σε επαφή, μας δίνανε νερό και φαγητό προκειμένου να μην βγούμε έξω από τα σκάφη μας. Μου έκανε εντύπωση ότι για μια κίνηση των πρωταγωνιστών θα μπορούσα να σας πω ότι έκαναμε 50 τουλάχιστον πρόβες. Ο detective έκανε μια στάση στο λιμάνι του Ηρακλείου. Περνούσε και ρωτούσε και έπαιρνε πληροφορίες προκειμένου να εντοπίσει το σκάφος και μας ρωτούσε εάν είδαμε το τάδε σκάφος. Ήρθε και ήπιε ρακές το καΐκι μέσα με τσιψαράδες και του χτύπησε το τηλέφωνο ότι τάχα βρήκανε το σκάφος σε κάποιο σημείο.